Πρώτα απ' όλα μια κουβέντα για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σου, όπου μέχρι το τελευταίο λεπτό μπορούσατε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, παρόλο τις ελλείψεις που είχαμε σήμερα. Ήδη η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, γιατί δεν γνωρίζουν πολύ ότι και έδρα δεν έχουμε. Και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Παιανίας που μας παραχώρησε το γήπεδο για να μπορούμε να κατέβουμε. Και ότι όλη η προετοιμασία έχει γίνει σε 7 και 8. Δεν έχουμε πει σε 11 να κάνουμε προετοιμασία. Και παρόλα αυτά, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτά τα παιδιά, να κατέβουν, να αγωνιστούν. Γιατί τι να κάνουν, πρέπει να βρίσκονται στους χώρους που αγαπάνε. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, με πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα πολύ δουλεμένη, με πολλά πιτσιρίκια μέσα. Αλλά είναι δουλεμένα παιδιά και αυτά πάρα πολύ. Και μ' άρεσε που σταθήκαμε στα ίσα απέναντί τους και με λίγη τύχη θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και βαθμό ακόμα. Παρόλο που μείναμε πίσω στο σκορ. Μια κουβέντα για τη συνέχεια από εδώ και πέρα στα επόμενα παιχνίδια. Εάν συνεχίσουν τα παιδιά με τον ίδιο ζήλο, θα πάμε πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα, τους πιστεύω. Είναι πάνω απ' όλα πολύ καλοί χαρακτήρες, καλά παιδιά. Και παρόλα τα προβλήματα, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα, ακολουθούν και είναι κοντά και δίνουν τα πάντα για την ομάδα, για το Πανσταυραϊκό. Γιατί το Πανσταυραϊκό έχει μεγάλη ιστορία. Και τα παιδιά τη συνεχίζουν.